βρισκόμαστε σε μια κινητικότητα πάλι, αυτή τη φορά σαν ομαρχιακό τμήμα, παίρνοντας τη σκητάλη από το ομαρχιακό τμήμα της ΣΑΜΟ, όπου έκανε ένα ευρύ κάλεσμα φορέων με θέμα τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και το κλείσιμο του hot spot. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινιόμαστε και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΡΔΙΑ. Πήραμε πρόσφατα μια απόφαση να καλέσουμε και τα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και ευρύτερα τους φορείς του τόπου, επιμελητήριο, εργατικό κέντρο, ιατρικό σύλλογο κτλ. Να παρευρεθούν τη Δευτέρα στις 6 ώρα στον οίκο Χίο Διδασκάλου, όπου εκεί θα τοποθετηθούν προφανώς όλοι αυτοί οι φορείς για το τι με έλεγενέστε σχετικά με την κινητοποίηση η οποία θα λάβει χώρα στις 7 του μηνός. Γνωρίζετε και από παλαιότερες συζητήσεις που έχουμε κάνει τη θέση και την άποψή μας σαν ομαρχιακό τμήμα στο θέμα των προσφύγων, τον απεγκλωβισμό και την τραγική αυτή κατάσταση που επικρατεί στο νησί μας και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου με τους πρόσφυγες. Άνθρωποι οι οποίοι στηβάζονται ουσιαστικά στα hot spots, σε απαράδεκτους χώρους, με τροχτικά αλλά και με υπαλλήλους, με συναδέλφους οι οποίοι καλούνται να πράξουν τα αδύνατα, με εντατικοποίηση εργασίας κτλ. Ένα λαό, ένα χιωτικό λαό που έχει σηκώσει ένα δυσβάσταχτο βάρος όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και αναφέρομαι προφανώς πέρα από την οικονομική αλλά και με το θέμα των προσφύγων, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Αυτή τη στιγμή όμως πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η θέση που εμείς όλα αυτά τα χρόνια είχαμε για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των προσφύγων και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων προς την ενδοχώρα με την, πώς να το πούμε, την επίσπευση των διαδικασιών, των ασύλων κτλ. Είναι επιτεκτική ανάγκη. Αυτό αρκετοί φορείς πλέον το έχουν δει ότι είναι μονόδρομος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και εμείς καλούμε τους συναδέλφους των άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων αλλά και τους φορείς του νησιού μας να παραβρεθούν εκεί, να ακούσουμε τις απόψεις και επιτέλους να πάρουν θέση. Βέβαια η θέση μας είναι, για μας είναι ξεκάθαρη, δεν μπορεί να διαμειστεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει και ο χιώτικος λαός αλλά και ο λαός σε όλη την Ελλάδα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι η πηγή του προβλήματος. Η πηγή του προβλήματος είναι η πόλεμη και η πραγματική πόλεμη αλλά και η οικονομική πόλεμη που ξεριζώνουν αυτούς τους ανθρώπους από τις αιστείες τους. Υπεύθυνοι είναι οι ισχυροί του κεφαλαίου που δημιουργούν αυτές τις συνθήκες και καλούμαστε εμείς ο απλός λαός να επιμονιστούμε αυτό το βάρος των συμφωνιών που κάνουν άλλοι για μας χωρίς εμάς.